Και εδώ μια ερώτηση η οποία είναι συναφής με αυτά που σας είπα. Στην προς Κολοσσαίους λέγει 1,15 επιστολή του Αποστόλου Παύλου, διαβάζομαι: ως εστιν εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως κλπ. Ο Χριστός λοιπόν είναι η εικόνα του Θεού και πρωτότοκος όλης της κτίσεως, και όχι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ομοούσιος το Πατρί, άναρχος κλπ. Τι ακριβώς θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος, εξηγήστε μας. Αυτό. Προσέξτε. Όταν λέμε τη λέξη το όνομα Χριστός, ίσως δεν το καταλαβαίνουμε ότι αναφερόμεθα εις την ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου, και η οποία ανθρωπίνη φύση στέκεται, εστάθηκε, στέκεται και στέκεται διαρκώς στο διηλικές. Ο μεσολαβητής μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δηλαδή εκείνος ο οποίος στέκεται με την ηλαστήριο μάλιστα θυσία του, που εξηλαιώνει το Θεό έναντι των ανθρώπων που έχουν αμαρτήσει. Αυτό μας διαφεύγει. Πολύ σωστά εδώ που λέγει για τον Χριστό ως εστιν εικόν του Θεού του αοράτου, ο Χριστός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή η ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου, ως Θεός Λόγος, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Όπως ακόμη και εκείνη η άλλη φράση, ότι ο Υιός ανελθώνει στους ουρανούς με την ανάληψή του, εκάθισε εις τα δεξιά του Πατρός. Θα ήταν αδιανόητο πράγμα να μιλάμε αυτό το δεξιά, διότι απλούστατα η θεότητα είναι μία, δηλαδή η ουσία του Θεού είναι μία, τα τρία πρόσωπα είναι ίσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ο Πατήρ ανώτερος από τον Υιόν ή το Πνεύμα το Άγιον ανώτερον ή κατώτερον από τον Υιόν. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Τα πρόσωπα είναι ίσα, η ουσία είναι μία. Αλλά αυτό το εκάθισε στα δεξιά και αποτελεί δόγμα πίστεως μάλιστα αυτό, και ότι διαρκώς ο Χριστός εις τα δεξιά του Θεού Πατρός στέκεται εκείνος ο οποίος μεσολαβεί, πρεσβεύει οντολογικά, γιατί οι Άγιοι πρεσβεύουν αλλά όχι οντολογικά, διότι αυτή η ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι η πρεσβεία υπέρ ημών. Όχι δηλαδή ότι απλώς λέγει το, αλλά αυτή η φύση η ανθρωπίνη είναι η πρεσβεία μας στο Θεό Πατέρα, ακριβέστερα στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Λοιπόν, δεν εκάθισε ως Θεός, εκάθισε ως άνθρωπος εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Γι' αυτό και ο Στέφανος όταν είδε εκείνο το όραμα και είπε μέσα στο δικαστήριο, βλέπω, λέγει, τον Ιησού Χριστόν εστώτα εις τα δεξιά της δόξης του Θεού. Είναι λοιπόν ένα δόγμα πίστεως σταθερό, σαφές, αλλά και αναγκαίο να το γνωρίζουμε. Δεν είναι λοιπόν η θεότητα, είναι η ανθρωπίνη φύση. Τώρα, λέγει η Γραφή ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού, έπλασε αυτόν. Λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος, το εξής πολύ χαρακτηριστικό, ότι επειδή
δεν είχε ακόμη εμφανιστεί η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Η απάντηση του τι είναι ο άνθρωπος ή το ατελής. Αφού ήλθε ο Υιός και ενυνθρώπισε, τότε εδόθηκε η τελεία απάντησης. Ποια είναι αυτή η τελεία απάντησης? Καταρχάς, η ατελής είναι ότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα Θεού. Αυτή είναι η ατελής διατύπωσης. Η σωστή, όχι καλύτερα η σωστή, η ολοκληρωμένη διατύπωσης, γιατί και το ένα και το άλλο σωστά είναι, αλλά η ολοκληρωμένη διατύπωση είναι η εξής κατά τον Άγιον Ειρηναίο, ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Και τούτο διότι ο άνθρωπος είναι εικόνα εικόνος. Εικόνα εικόνος. Αυτό το λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος Χριστός λέγει, μας το λέει εδώ και ο ερωτών, ως εστιν εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως κλπ. Αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση. Να το κάνουμε πιο λιανά. Ο Αδάμ επλάστη. Το πρότυπον ποιο ήταν? Το πρότυπον ποιο ήταν? Όταν ο Θεός δημιουργεί, έχει κανένα πρότυπον? Δια την κτήση δεν έχω τίποτα να πω. Δια τον άνθρωπο ειδικά. Ο Θεός όταν έκανε τον άνθρωπο είχε κάποιο πρότυπον? Έχετε ποτέ ακούσει εσείς αυτή την ερώτηση? Αν είχε πρότυπο προκειμένου να δημιουργήσει τον άνθρωπο? Και όμως είναι πολύ απλή η απάντηση. Είχε τον εαυτό του. Το λέει η διατύπωση. Κατ' εικόνα Θεού επίησαν αυτόν. Ποιο λοιπόν είναι το πρότυπο που φτιάχνει, δημιουργεί, πλάσει τον άνθρωπο? Ο εαυτός του. Ποιος μας έπλασε? Ο Υιός. Σαφώς. Το λέγει σταθερά αυτό η γραμματεία, θα λέγαμε η πατερική γραμματεία. Σαφώς. Για να μην επεκταθώ περισσότερο και αργούμε. Αλλά ο Υιός, όταν επρόκειτο να δημιουργήσει τον κόσμο, μας λέει το βιβλίο των παροιμιών εις το 8ο κεφάλαιο τα εξής. Εγώ, λέγει η Σοφία, και είναι ένα άλλο όνομα του Θεού Λόγου, Σοφία, που το όνομα αυτό καταπλησμονήν χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη ιδία εις τα σοφιολογικά βιβλία, στα λεγόμενα σοφιολογικά βιβλία, Παροιμίες, Σοφία Σολομώντο, Σιράχ, Σοφία Σιράχ. Λοιπόν, καταπλησμονή σα λέω. Στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται μόνο μία φορά η λέξη Σοφία. Και δικαιώθηκε η Σοφία, λέει, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Το όνομα Σοφία είναι ένα άλλο όνομα από τα πολλά ονόματα που έχει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος. Είναι ένα άλλο όνομα. Και τι δείχνει? Δείχνει ότι η Σοφία μας σε δημιούργησε. Η διατύπωση στο βιβλίο των παροιμιών, στο 8ο κεφάλαιο, δείχνει η διατύπωση ότι ο Πατήρ δημιουργεί και πλάι του είναι η Σοφία. Ακριβέστερα, δημιουργός του κόσμου και του ανθρώπου είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Η ακριβεστέρα διατύπωση είναι ο Πατήρ δημιουργεί διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό σαν διατύπωση. Εγώ, λέγει η Σοφία, όταν ο Θεός Πατήρ δημιουργούσε, ήμουνα πλάι του. Ήμουνα, λέει, προς τον Θεόν. Σας θυμίζει αυτό το προς? Εγώ η Σοφία ήμουν προς τον Θεόν. Σας θυμίζει τίποτα? Να σας το πω αμέσως. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι
προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Υπάρχει τέτοια συμφωνία στη Γραφή που μας καταπλήσει. Έτσι λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σαφώς μας ομιλεί για τον Ιησού Χριστό, για τον Θεό λόγο. Η ιδία διατύπωσης είναι. Και να μην υπήρχε η ιδία διατύπωσης, δεν θα ήταν δύσκολο να αναγνωρίσουμε ότι είναι ο Θεός λόγος αυτός που είναι η σοφία, που είναι πλάι στον Πατέρα. Πολύ δε παραπάνω όταν η διατύπωση είναι τέτοια που μας ενεργοποιεί να καταλάβουμε τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ λέει η σοφία ήμουν εφρενωμένη όταν ο πατήρ δημιουργούσε. Εφρενωμένη, δηλαδή είχα χαρά και ήθελα, να το πω έτσι με δικά μου λόγια, πότε θα έρθει η ώρα. Επιτρέψατε με αυτή τη φρασούλα, δεν τη γράφει η Παλαιά Διαθήκη, εγώ τη λέω. Πότε θα έρθει η ώρα. Ανυπομονώ, πότε θα έρθει η ώρα. Τώρα, πώς το γράφει η Αγία Γραφή. Και η χαρά μου ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους. Τι περίμενε ο Θεός Λόγος? Να ενανθρωπίσει. Γιατί? Να το πω τώρα με ένα άλλο παράδειγμα. Μία γυναίκα είναι ξεχωριστή μοδίστρα. Παίρνει λοιπόν το ύφασμα, το κόβει, το ράβει, το ετοιμάζει και η χαρά της είναι να φορέσει το καινούριο της φόρεμα που τόραψε η ίδια. Το παράδειγμα το καταλαβαίνετε πολύ απλούν. Αυτό λοιπόν ήταν εδώ. Ήτανε και είναι. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, σκοπός του ήταν, μάλιστα ο Θεός Λόγος ιδιαίτερα, υπάρχει λόγος που λέει για τον Θεό Λόγο, όχι για τον Πατέρα ούτε για τον Πνεύμα το Άγιο. Μάλιστα οι πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λένε, γιατί δεν ενυθρώπησε ο πατήρ, γιατί δεν ενυθρώπησε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν ενυθρώπησε παρά μόνο ο Υιός, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος, και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και λυπή και λυπή. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, μας λέει ότι εκείνος μας έφτιαξε και εκείνος ήθελε να μας διορθώσει. Γι' αυτό ενυνθρώπησε. Για να σας φύγει η απορία, σας το λέγω. Αν το θυμόσαστε από τις κατηγήσεις του. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ. Θα εντείνετο τη δημιουργία του ο Θεός Λόγος. Όπως η γυναίκα φτιάχνει το φουστάνι της και το φοράει και το χαίρεται. Έτσι λοιπόν εδώ ο Θεός Λόγος ήθελε να φορέσει, ήθελε να περιβληθεί τη δημιουργία του. Είναι εκπληκτικό. Αν το καταλαβαίνω, τι εκπληκτικό είναι, συγκλονιστικό. Λοιπόν, τι θα έπρεπε τώρα να ντυθεί ολόκληρη τη δημιουργία, πώς? Θα έπαιρνε κάτι το αντιπροσωπευτικό από τη δημιουργία. Τι είναι το αντιπροσωπευτικό? Μήπως οι άγγελοι? Όχι. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι πλουσιότερος από τον άγγελο. Ο Θεός έκανε τους αγγέλους πνεύματα. Ο Θεός έκανε τη δημιουργία, τον ουρανό, τα πάντα, τη γη, ό,τι υπάρχει. Υλική δημιουργία. Κάνει τον άνθρωπο που είναι εις το μεθόριον. Κοιτάξτε τη λέξη. Μεθόριον στα σύνορα. Η λέξη είναι πατερική, μεθόριο, και αναφέρεται ειδικά στην Παναγία. Στο μεθόριο υλικής δημιουργίας και πνευματικής δημιουργίας των αγγέλων. Οι άγγελοι στερούνται ύλης, η άλλη δημιουργία στερείται πνεύματος. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει και την ύλη, το σώμα του, και το πνεύμα του. Πέστε μου τώρα, είναι πλουσιότερος ο άνθρωπος από τους Αγίους Αγγέλους? Είναι πλουσιότερος. Πλουσιότερος. Ποιος λοιπόν στέκεται τώρα αντιπροσωπευτικός όλης της δημιουργίας? Τα ζώα, τα φυτά, η γη, η ύλη, τα βουνά, οι άγγελοι από εδώ? Όχι, ούτε το ένα το άλλο. Ο άνθρωπος θα είναι το αντιπροσωπευτικό δημιούργημα ολοκλήρου της κτιστής, ορατής και αόρατου δημιουργίας.
Μια μικρή παρανθεσούλα. Γιατί τα λέμε? Για να μάθουμε ποιοι είμαστε. Για να μάθουμε ποιοι είμαστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι ο Υιός του Θεού που επιθυμούσε τόσο πολύ να περιβληθεί τη δημιουργία, δεν θα γίνεται ούτε άγγελος ούτε κάτι από την άλογον πτήση, προφανώς. Τι θα γινόταν? Άνθρωπος. Και τώρα λοιπόν φιλοτεχνεί ο Θεός Λόγος τον άνθρωπο για να τον φτιάξει. Πώς τον θέλει? Στα μέτρα τα δικά του. Όπως η κυρία που φτιάχνει το φαρεμά της δεν παίρνει μέτρα από τη γειτόνισσα, παίρνει μέτρα από τον εαυτό της. Και αφού παίρνει μέτρα από τον εαυτό της, γιατί θα φορέσει η ίδια το φουστάνι, δεν θα είναι δικό της. Έτσι και εδώ θα έφτιαχνε τον άνθρωπο βάσει των μέτρων των δικών του. Άρα λοιπόν φτιαχνόμενος ο άνθρωπος, τι θα ήταν? Τώρα θα το καταλάβετε πολύ καλά. Η εικόνα του Ιησού Χριστού. Σε τι? Και στην ανθρωπίνη του φύση. Μα ακόμη δεν είχε γίνει άνθρωπος. Ναι, δεν έχει σημασία εάν εκ των υστέρων πήρε την ανθρωπίνη φύση ο Χριστός, αλλά με βάση, το λένε σαφώς, βάζει ο Νικόδημος μάλιστα, τα λέει στο συμβουλευτικό εγχειρίδιο, πολύ ωραία αυτά, πολύ ωραία. Δεν πειράζει λοιπόν ότι είναι εκ των υστέρων η ενανθρώπισης και το αντίτυπο, όχι το πρωτότυπο, το αντίτυπο είναι εκ των προτέρων. Δεν πειράζει, γιατί πρώτα έγινε ο Αδάμ και μετά πήρε την ανθρωπίνη φύση ο Χριστός. Αλλά στο σχέδιο προηγείται ο Χριστός. Εκείνο που ήθελε να γίνει ο Χριστός περιβαλλόμενος στη δημιουργία του, έκανε τον Αδάμ. Τα χνάρια λοιπόν ποια είναι? Είναι ο Χριστός δυνάμει της ανθρωπίνης φύσεως που θα ελάμβανε. Άρα ο Χριστός τι είναι? Με την ανθρωπίνη του φύση γίνεται η εικόνα του αοράτου Θεού, αλλά βάσει αυτού έγινε ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι εικόνα του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του αοράτου Θεού. Αυτή είναι όλη η απάντηση. Δεν ξέρω αν κατάφερα με την ανάλυση να σας βοηθήσω να το καταλάβετε. Τώρα, πότε γίνεται ο άνθρωπος εικόνα του Χριστού? Όταν παίρνει τις διαστάσεις του Χριστού. Του Χριστού, όχι του Θεού Λόγου, του Χριστού που φανερώνεται πάντοτε η ανθρωπίνη φύση. Μα η ανθρωπίνη φύση που πήρε ο Χριστός ήτανε και το σώμα και η ανθρωπίνη ψυχή. Και όταν λέει τώρα ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, ακριβέστερα, όπως σας είπατε, λέει ο Άγιος Ειρηναίος, είναι η εικόνα του Χριστού. Μα τι είναι όμως ο Χριστός? Και σώμα και ανθρωπίνη ψυχή, γιατί αυτά τα δυο φτιάχνουν τον άνθρωπο. Ηνωμένα αυτά τα δυο που αποτελούν τον άνθρωπο με τη Θεία Φύση, το Θεό Λόγο. Συνεπώς, ίσως πρώτη φορά θα το ακούσετε αυτό, ή μάλλον εγώ σας το έχω πει, αλλά πολλοί θα τα άκουγα για πρώτη φορά και πολλοί θεολόγοι θα τα άκουγα για πρώτη φορά, και δυστυχώς έτσι το διδάσκουν στα σχολιά. Η εικόνα του Θεού είναι στον όλον άνθρωπο και όχι μόνο στην ψυχή. Είναι στον όλον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος, έστω θα λέγαμε εκ των υστέρων. Και συνεπώς εγώ είμαι εικόνα του Ιησού Χριστού και στην ψυχή και στο σώμα. Ακούστε, και στο σώμα είμαι εικόνα. Αυτό και στο σώμα του ότι είμαι εικόνα είναι κάτι που συνήθως το αρνούν οι θεολόγοι μας. Ναι, προσέξατε το, προσέξατε το. Γι' αυτό τελικά διατηρείται η ανθρωπίνη φύση ολόκληρη. Γι' αυτό θα αναστηθούμε, δια να διασωθεί το κατ' εικόνα.
Και ξαναλέγω, το κατοικώνα δεν είναι μόνο στην ψυχή, αλλά είναι και στο σώμα. Αν το πείτε πιο έξω αυτό, θα σας πούν, αυτός που σας τα είπε παλαβός ήτανε. Καλά, καλά. Όταν λέμε εικόνα του Θεού, τι, ο Θεός έχει σώμα? Ο Θεός έχει σώμα. Αυτό που προσέλαβε. Άλλο θα το πω τρίτη τέταρτη φορά, ότι προηγείται χρονικά ο Αδάμ. Αλλά ο Αδάμ έγινε βάση του μοντέλου Ιησούς Χριστός, μέλλον να ενανθρωπίσει δηλαδή. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Γι' αυτό ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη αξία. Έχει πολύ μεγάλη αξία και το σώμα του. Μη πούμε αυτό το σαρκίον, έβαργεσαι, σκουλίκια θα το φάνε. Ναι, θα μου πείτε. Και εγώ θα σας πω ναι. Και η Αγία Γραφή μας λέει ότι θα το φάνε τα σκουλίκια αυτό το σώμα. Και ότι και ο Χριστός είπε, μη φροντίζει κανείς για το σώμα του, για τη σάρκα του κτλ. Δεν είναι αντιφατικό αυτό καθόλου. Αλλά να μη φροντίζω για ένα σώμα το οποίο αυτή τη στιγμή ένεκα της παραβάσεως καταδικάστηκε στη φθορά. Μετά όμως θα το ξαναπάρω πάλι πίσω με την Ανάσταση των νεκρών. Και έτσι ποιο σώμα αυτή τη στιγμή δεν πρέπει ιδιαίτερως να προσέχω? Το, ας μου επιτραπεί να το πω, βιταλιστικό σώμα, το ζωικό σώμα, αυτό που το τρέφω, το ταΐζω, το δίδω, το συστένω, το περιποιούμε και πολλές φορές εις βάρος της ψυχής. Αυτό θα λιώσει στον τάφο. Αλλά εάν όμως δεν αμάρτυραν οι πρόγονοι, το σώμα αυτό δεν θα πέθαινε. Ο Θεός δεν έκανε το θάνατο, όπως λέει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας. Τον άνθρωπο δεν τον έκανε ούτε θνητόν, ούτε αθάνατον. Το τι θα διάλεγε, θα γινόταν θνητός ή αθάνατος. Ακέραιο, άφθαρτο και αθάνατο. Είναι μια βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, της Αγίας Γραφής. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος με τα πάση λεπτομερίες, εκεί που αναφέρεται εις το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Αλφα Κορινθίους, το 15ο κεφάλαιο ολόκληρο, όταν λέει ότι δίγαρ, έψιλον γιώτα περισκομένη, θα πει πρέπει, δίγαρ, διότι πρέπει, πρέπει, δίγαρ το φθαρτόν τούτο, ως να το δείχνει, ενδύσαστε αφθαρσία, και το θνητόν τούτο, ενδύσαστε αθανασία. Δεν θα πάρουμε κάποιο άλλο σώμα, το ίδιο σώμα θα πάρουμε. Αυτά, αγαπητοί μου, και για αυτήν την απορία που δείχνει, όπως σας είπα και να το ξέρετε, ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Χριστού, του Χριστού, όχι του Θεουλόγου, του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του αοράτου Θεού. Αυτό να το ξέρετε.